Θέλω σήμερα να συμμεριστούμε όχι ένα ολόκληρο κεφάλαιο από την Εφεσίους Επιστολή, το τέταρτο κεφάλαιο, κάποια λόγια που το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, μες στην καρδιά μου τα τριγυρίζει. Θα ήθελα να τη συμμεριστούμε σελίδα 1035, Εφεσίους τέταρτο κεφάλαιο. Δεν θα διαβάσω από την αρχή, μήπως κατορθώσουμε και τελειώσουμε το κεφάλαιο όλο. Από το 11 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δια να μη μεθα πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτήν κατά πάντα όσοις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξ ου πάντο σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάση συναφία των συνεργούν των μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρουμε δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητα του νος αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απολωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδιάς αυτών, ή την ανεσιτούντες παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγιαν, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Να απεκδηθείτε των παλιών άνθρωπων, τον κατά την προτέραν διαγωγήν των φθυρώμενων κατά τα απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόσας σας και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων των κτισθέντα κατά Θεών εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, ο ήλιος σας μη δει επί τον παροργισμό σας. Μη δε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, για να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα. Μη δεις λόγος απρός ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά ώστις είναι καλός προς οικοδομή της χρίας, για να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφέ. Έμπρακτος ο λόγος, καθαρός ο λόγος, αδερφοί, θεόπνευστη η γραφή, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, δόξα στον Κύριό μας, είναι όλα καθαρά, όλα φανερά, ενώπιον του Θεού και μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι, αδερφοί, ότι εμείς δεν είμαστε ίσως ακόμα καθαροί και δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να δεχτούμε πάσα την αλήθεια. Έχουμε τις αμφιβολίες μας, έχουμε τις αμφισβητήσεις μας, έχουμε τις απιστίες μας πολλές φορές, γιατί δεν μας βρίσκει ο Λόγος του Θεού στη θέση που πρέπει να είμαστε, αδερφοί. Δεν βρίσκει την καρδιά μας έτοιμη να δεχτεί το Λόγο του Θεού, να δεχτεί την ουθεσία του Θεού. Και η ουθεσία του Θεού, αδερφοί, είναι απαραίτητη μέσα στη ζωή μας αυτή εν Χριστώ Ιησού. Είναι αναγκαία το να νουθετούμαστε από το Λόγο του Θεού, δηλαδή να παίρνουμε απευθείας τις συμβουλές από το Λόγο του Θεού, από τον Κύριο, το πώς να ζούμε, το πώς να περιπατούμε, το πώς να συμπεριφερθούμε. Είναι
Δύσκολα τα μαθήματα αυτά, αδερφοί. Για να τα διδαχτεί και να τα μάθει κάποιος, θα πρέπει να κάθεται συνέχεια στο θρανείο, να τα ακούει και να τα διαβάζει, αδερφοί, και να αγωνίζεται να γίνουν πράξη όλα αυτά στη ζωή του. Γιατί όμως? Για να έρθουν καιροί αναψυχής, αδερφοί. Γιατί το να είμαι ακροατής του Λόγου του Θεού και ουχή εκτελεστής, αδερφοί μου, είμαι ένα δέντρο άκαρπο, ίσως φτάσω μέχρι τα φύλλα. Αλλά καρπό δεν θα φέρω ποτέ, αδερφοί. Αυτό θέλει ο Θεός στη ζωή μας να πετύχει και να κάνει, να φέρουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει. Και το είπε στους μαθητές του, σας εκάλεσα, τους λέει, να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Όχι να φέρετε καρπό για λίγη ώρα, για λίγες ώρες, λίγες ημέρες με τον πρώτο άνεμο, πάει ο καρπός. Ξέρετε, ο καρπός, αδερφοί, συνάζεται από τον γεωργό όταν έρθει η ώρα, όταν οριμάσει. Και όταν οριμάζουν τα πάντα στη ζωή μας, έρχεται ο Κύριος και περιμένει να πάρει το καρπό. Γι' αυτό όλα αυτά, αδερφοί, δόξα στον Κύριο. Λένε μερικοί ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στην αρχή, προπάντως στο 11ο εδάφιο, ότι ήταν για τότε. Σήμερα δεν υπάρχουν Απόστολοι, δεν υπάρχουν προφήτες, δεν υπάρχουν Ευαγγελιστές, δεν υπάρχουν ποιμένες και διδάσκαλοι. Και νομίζουν ότι η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, αδερφοί, είναι ένα ξέφρακτο αμπέλι και δεν υπάρχει τίποτα και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να διδάξει ό,τι θέλει, να κηρύξει ό,τι θέλει και να πάει όπως θέλει. Λάθος, αδερφοί. Η ζωντανή Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία είναι ο στήλος και το ιδρύωμα της αληθείας, αδερφοί, οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και από ανθρώπους, αδερφοί, έμπειρους και δοκιμασμένους. Γιατί άμα, αδερφοί, δώσεις ένα πλοίο ή ένα αεροπλάνο σε κάποιον ο οποίος είναι αρχάριος και δεν ξέρει να το χειριστεί, θα το ρίξει, θα το τσακίσει πάνω στα βουνά ή το πλοίο στα βράχια. Έτσι οδηγείται η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Καμιά φορά, αδερφοί, πιστεύουμε, περνάει λίγος καιρός και θέλουμε να αναλάβουμε μεγάλες ευθύνες. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε μεγάλες ευθύνες, αδερφοί, άμα δεν περάσουμε πρώτα από παιδεία και από πνευματική εκπαίδευση. Όχι. Γιατί ακόμα και στο στρατό, αδερφοί, όταν μας κάλεσε η πατρίδα μας, αν το πω έτσι κυριολεκτικά, μας βγάλανε το λάδι τις πρώτες 40 μέρες. Δεν μας αφήναν σε χλωρό κλαρί. Βγάζαμε τα παπούτσα, τα άρβιλα, όχι παπούτσα, άρβιλα, μπότες εκεί πέρα. Εμένα μου είχαν δώσει και μικρό νούμερο να μου σφίγγει το πόδι, έτσι μας δίνανε εξεπίδες μικρά νούμερα για να πιέζεται το πόδι. Και όταν βγάζαμε το βραδάκι το άρβιλο, αδερφοί, έβγαινε καπνός από τις κάλτσες. Έβγαινε ατμός. Και λέγαμε, α, κρεβατάκι, κρεβατάκι μου, αδερφοί μου. Για να ξεκουραστούμε. Τι θέλω να πω όμως, αδερφοί. Νεοσύλλεκτους στον πόλεμο, οι άνθρωποι κατά κόσμο δεν στέλνουν. Θα είναι μοιραίο και μεγάλο λάθος. Αυτό να σας πω και κάτι, αδερφοί, ότι και ο Κύριος, αδερφοί, γι' αυτό λέει και στους πρεσβυτέρες ότι δεν πρέπει να είναι νεφώτιστος, για να μην πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Μην υπερηφανευτεί και τον κοσκινήσει ο διάβολος, αδερφοί, και τον ξεριζώσει. Δόξα στον Κύριο. Αλλά τι, θα πρέπει να είναι δυνατός στα γραφάς, να εξελέγει και τους αντιλέγοντες, λέει, και να νουθετεί και να διδάσκει. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Αλλά τώρα για την αύξησή μας, αδερφοί, και για την πνευματική προκοπή μας, λέει ότι ο Θεός έδωκε με ένα άλλος να είναι Απόστολοι. Λένε οι 12 ήταν οι Απόστολοι και οι 70 λένε. Από εκεί και πέρα το έργο του Θεού πώς έγινε, αδερφοί? Με όποιον να ήταν, ό,τι να ήταν έκανε, ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας, όπου ήθελε πήγαινε ο καθένας? Όχι, δεν το νομίζω. Από το διασκορπισμό του Στεφάνου και μετά, αδερφοί, όταν τα αδέρφια σκορπιστήκαν και μείνανε μόνο οι 12 Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, όπου πηγαίναν και κηρύτταν το Χριστό, γινόταν έργο, σωνόταν ψυχές. Και τα πράγματα δεν μένανε έτσι. Είναι μια πρασάδο, ένα κοπαδάκι εδώ, χωρίς να έχουν, αδερφοί, επίσκοπο, να μην έχουν επιμένα να πηγαίνουν όπως θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Και η Σαμάρια, μόλις δέχτηκε τον Φίλιππο, τον Λόγο του Θεού, από τα Ιεροσόλυμα πήγαν εξοχοτέρια οι αδερφοί να τους ενισχύσουν, να τους βοηθήσουν και να τους διδάξουν, αδερφοί, όλο το Λόγο του Θεού, όλη την αλήθεια. Θα τον πεις, αδερφέ, ο Φίλιππος δεν εκείρεται? Ο Φίλιππος ήταν Ευαγγελιστής, αδερφοί. Κήρυτε και συνεργούσε ο Θεός μαζί του, γινόταν θαύματα. Ελευθερωθήκαν πολλοί από ασθένειες και από δαιμόνια. Δόξα στον Κύριο. Τους βάφτισε, όλα καλά. Αλλά το έργο του Θεού δεν αρχίζει εκεί και δεν σταματάει εκεί. Το πιο δύσκολο είναι, αδερφοί, μέσα στους καιρούς, μέσα στην πορεία, μέσα στους χρόνους, τι γίνεται. Όταν περάσει λίγος καιρός
και δεν βλέπω πνευματική αύξηση στη ζωή μου, δεν βλέπω η ευλογία να έρχεται, αδερφοί μου, πρέπει να αναρωτηθώ τι συμβαίνει. Δεν είμαι καλός μαθητής? Μήπως δεν τα δέχεται η καρδιά μου όλα? Μήπως τα απορρίπτω? Μήπως τα τοποθετώ για κάποιον άλλον, ότι αυτό δεν είναι για μένα, είναι για τον πλησίον μου και δεν είναι για μένα? Όχι, αδερφοί. Θα πρέπει να καθίσουμε να διδαχτούμε όλη την αλήθεια του Λόγου του Θεού, αδερφοί. Για να γίνει πρώτα καλό σε εμάς και μετά θα γίνει καλό σε αυτούς που είναι δίπλα μας και κοντά μας. Γιατί θα μάθουμε το πώς να πολιτευόμαστε, πώς να εξερχόμαστε και να εισερχόμαστε. Αυτό ζήτησε ο Σολομώντας, αδερφοί μου, από τον Θεό και του έδωσε τη σοφία αυτή. Και ο Ιησούς του Ναβί, και αυτός ήταν προβληματισμένος, γιατί όταν πέθανε ο Μωυσής τον πήρε ο Κύριος τον είπε τι πρέπει να κάνει. Θα διαβάζεις το βιβλίο αυτό, του λέει, νύχτα και ημέρα. Γιατί? Για να διδαχθεί. Και το Πνεύμα το Άγιο του έδινε τις φανερώσεις, αδερφοί. Το πώς να κρίνει το λαό αυτό, πώς να εισέρχεσαι και το πώς να εξέρχεσαι. Εμείς καμιά φορά λέμε ότι αυτά είναι μόνο για τους πρεσβυτέρους, είναι για αυτούς που έχουν κάποια ευθύνη. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για τον εαυτό μας? Μεγάλη ευθύνη. Δεν έχουμε ευθύνη για τα παιδιά μας? Πολύ μεγάλη ευθύνη. Αδερφέ, δεν έχεις ευθύνη για τη γυναίκα σου? Αδερφή, δεν έχεις ευθύνη για τον άντρα σου? Πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό, αδερφοί, το πολίτευμά μας δεν είναι από αυτή τη γη, είναι ουράνιο. Και θα πρέπει να πολιτευόμαστε, αδερφοί, με ουράνιο τρόπο, έτσι όπως ο Θεός το θέλει. Όπως ο Θεός το απαιτεί και το ζητάει από εμάς. Όχι όπως εγώ θέλω, αδερφοί. Όπως εμένα μ' αρέσει. Δεν ακούω κανέναν. Και ποιος είναι αυτός που θα με διδάξει εμένα? Εγώ τα έμαθα όλα. Είμαι τόσα χρόνια στον Χριστό. Διαβάζω το Λόγο του Θεού, τα ξέρω όλα απ' έξω. Τα ξέρω όλα απ' έξω, αλλά έχει μπει τίποτα στην καρδιά μου, άραγες, αδερφοί μου? Γιατί άμα η καρδιά μου δεν είναι γη καλή και αγαθή και έχει μέσα πέτρες, αγκάθια και τριβόλια, τι λόγος Θεού να πέσει εδώ μέσα? Θα μπλεχθεί με τα ζυζάνια, αδερφοί, και από το περίσσεμα της καρδιάς, λέει το στόμα. Άμα η καρδιά έχει αγκάθια και τριβόλους, έχει πέτρες μέσα, όταν ανοίγω το στόμα μου πετάω πέτρες. Βγαίνουν αγκάθια και πληγώνω τον αδερφό μου, την αδερφή μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τα πληγώνω με τα αγκάθια, αδερφοί, που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μου. Γιατί δεν έχω αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να κάνει την καρδιά μου γη καλή και αγαθή. Γιατί αυτό θέλει να κάνει πρώτα ο Κύριος, αδερφοί, να οργώσει την καρδιά μας. Να τα βγάλει όλα, αδερφοί, ότι είναι κάτω στα ενδόμηχα, να τα βγάλει στην επιφάνεια, να τα δούμε. Να τα καταλάβουμε και να πούμε, Κύριε, δεν μπορώ να περιπατήσω έτσι. Φέρομαι στη γυναίκα μου βάναυσα. Την πιέζω, δεν ξέρω τι. Και θυμάμαι κάποιος, είχαμε έναν στην πρώτη θέση καθόνα και όλο αλληλούγια φώναζε. Βλέπουμε μια μέρα την αδερφή με το μάτι μελανό. Τι έχει το μάτι σου, αδερφή, σε χτύπησε τίποτα κανένας? Μετά το μάθαμε ότι όταν τον πιάνε τα νεύρα τον αδερφό, έρινε και καμιά γροθιά, αδερφή μου. Και οι Άγιοι θέλουν φοβέρα, Μη γίνεται να σηκώσουμε το χέρι στις γυναίκες μας, αδερφοί. Έτσι δεν είναι? Οφείλουμε να τις αγαπάμε. Όπως τον ίδιο μας τον εαυτό. Αλλά και οι γυναίκες να μην αντιλέγουν στους άντρες. Αδερφοί, να υποτάσσονται στους άντρες, να αγαπάνε τους άντρες τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι γυναίκες μπορεί να μην σηκώνουν χέρι, αλλά βγάζουν γλώσσα. Αλλά υπάρχουν και άντρες και αυτοί οι οποίοι βγάζουν γλώσσα, αδερφοί μου. Τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει αυτά. Αδερφοί, επειδή δεν έρχεστε όλοι τις Τετάρτες στα μαθήματα και βρίσκω την ευκαιρία την Κυριακή να πούμε λίγα πράγματα τα οποία θα είναι προς όφελός μας. Για να τα διδαχτούμε τέλος πάντων αυτά. Όταν μαζευόμαστε σε συνάξεις, έχουμε το κάποιο μας τα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι στον Κύριο, αδερφέ? Γιατί βλέπουμε τον αδερφό άγιο, ευλογημένο, χαρούμενο. Λέει 15 χρόνια. Μπράβο, αδερφέ. 15 χρόνια. Ο άλλος λέει 20 χρόνια, ο άλλος λέει 25 χρόνια. Πολλά τα χρόνια, αδερφοί. Πάρα πολλά τα χρόνια. Μα είμαι 20 χρόνια στον Χριστό και δεν έμαθα ότι πρέπει να μάθω? Δεν ξέρω ακόμα να συμπεριφέρομαι στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου? Ή, αδερφοί, δεν έμαθες ακόμα να συμπεριφέρεσαι στον άντρα σου, ότι πρέπει να τον τιμάς και να τον αγαπάς, και εσύ, αδερφέ, το ίδιο? Δεν μάθαν τα παιδιά ότι πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς ακόμα? Δεν πρέπει εμείς οι γονείς να νοθετούμε τα παιδιά μας? Ότι πρέπει να αγαπάμε τα αδέρφια μας και την Εκκλησία και το έργο του Θεού? Πρέπει, αδερφοί, τα παιδιά να τα ξέρουμε όλα αυτά. Γιατί είναι τα αρχικά γράμματα της πίστεως. Είναι τα αρχικά.
Αλλά χρειάζεται να τα επαναλάβουμε και πάλι, αδερφοί. Γι' αυτό το σκοπό ο Κύριος, αδερφοί, άλλους μεν έδωκε να είναι Απόστολους, τους αποστέλνει και κηρύττουν το Λόγο του Θεού, αδερφοί, και γίνεται σωτηρία. Και γίνεται μια αρχή σε ένα μέρος. Και μετά ο Θεός προσθέτει τις ψυχές των σωζωμένων. Βλέπουμε στους Φιλίππους ένα ωραίο παράδειγμα. Απόστολος Παύλος, σταλμένος από τον Θεό, αδερφοί, πήγε. Δεν ήταν μόνος του, είχε συνεργάτες. Καλούς συνεργάτες. Είχε τον Σύλλα, τον Τιμόθεο, είχε τον Τίτο, είχε και άλλους. Είχε και εκκλησίες, αποστόλους των εκκλησιών. Υπάρχει και αυτό, ότι οι εκκλησίες στέλνανε άτομα οι οποίοι ήθελαν να υπηρετήσουν στον αγρό του Κυρίου μαζί με τον αδερφό του, τον Απόστολο Παύλο. Πηγαίναν και αυτοί και βοηθάγαν στο έργο του Θεού. Είναι Απόστολοι των εκκλησιών, το λέει μέσα, αδερφοί. Υπάρχουν Απόστολοι για όλο τον αγρό, υπάρχουν και εργάτες, αδερφοί, οι οποίοι εργάζονται στα τοπικά μέρη, στα κοντινά μέρη των εκκλησιών. Δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε, να μην το δούμε αυτό. Έτσι είναι όμως, αδερφοί μου. Τους στέλνει ο Κύριος, κηρύττουν το Ευαγγέλιο και γίνεται σωτηρία. Και ο Θεός συμμαρτυρεί, αδερφοί, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει το έργο του Θεού άμα δεν έχουμε τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή μας. Άμα ο Κύριος δεν συμμαρτυρήσει, δεν φανερώσει, δεν συστήσει, πώς θα γίνει το έργο του Θεού? Με ανθρώπινη ρητορία και φιλοσοφία, καλά τα λέει ο αδερφός. Καλά τα λέει, αλλά μπαίνουν μέσα στην καρδιά αυτά τα λόγια ή σταματάνε στο νου? Ή με ζηλεύει ο αδερφός και θέλει να γίνει φιλόσοφος σαν και εμένα ή γνώσης των πραγμάτων σαν και εμένα? Δεν είναι αυτός ο σκοπός, αδερφοί, του Θεού? Ο άνθρωπος να τα ακούσει, να τα μάθει απ' έξω και αυτό είναι? Όχι, δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Που σημαίνει όταν, αδερφοί, η καρδιά μας και η ψυχή μας δέχεται το Λόγο του Θεού, τότε γίνεται έργο Θεού μέσα μας. Άμα δεν δέχομαι το Λόγο του Θεού, δεν θέλω το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί μέσα μας και μαζί μας. Ο λόγος τον οποίο ακούσαμε είναι αυτό το ναι και είναι αυτό το αμήν, αδερφοί. Χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς απιστία, δέξου το με απλή καρδιά το Λόγο του Θεού, αδερφέ μου και αδερφοί, για να γίνει καλό σε μένα και σε σένα. Μην αποστρέφουμε το Λόγο του Θεού. Μην κλείνω τα αυτιά μου όταν με νουθετεί το Πνεύμα του Θεού, αδερφέ μου. Γιατί το βάρος θα μείνει μέσα μου, η απαγοήτευση θα μείνει μέσα μου και η αμαρτία, ίσως έχω κάτι μέσα μου και θα μείνει μέσα. Θα μένω. Και θα μου προκαλεί, αδερφή, βάρος και στεναχώρια μέσα στην πορεία. Δεν θα μπορέσω να συνεχίσω το δρόμο με τον Ιησού Χριστό. Α, πρέπει, αδερφοί, να τα πετάξουμε όλα αυτά από τη ζωή μας. Άλλους δεν λέει προφήτας, οι οποίοι οικοδομούν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αδερφοί μου, δεν προφητεύει ο προφήτης ό,τι να είναι και ό,τι θέλει, είτε από συνέστημα. Αλλά άγιοι άνθρωποι του Θεού, κινούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο, ελάλησαν. Έτσι λέει στον Πέτρο την επιστολή. Ο Θεός δεν δίνει αυτές τις διακονίες, είτε τα 9 χαρίσματα, να πάρουν κάποιοι άνθρωποι δόξα από τους ανθρώπους ή να έχουν κάποιο τίτλο, να βάλουν μια ταμπελίτσα εδώ πέρα, προφήτης του Θεού, Απόστολος του Ιησού Χριστού, ποιμένας της Εκκλησίας τάδε. Αδερφοί, ό,τι δίνει ο Θεός είναι φανερό, φαίνεται. Ο Κύριος είπε, από το καρπό αυτόν θέλετε γνωρίσει τι δέντρο είναι. Ένα καλό καρπό, αδερφοί, θα φέρει καλό, ένα καλό δέντρο θα φέρει καλό καρπό. Ένα σαπρό δέντρο θα φέρει σαπρό καρπό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, από το καρπό αυτόν θέλετε γνωρίσει τι δέντρο είναι. Αδερφοί μου, για να φέρουμε καλό καρπό, οι ρίζες μας πρέπει να είναι βαθιά βαλμένες και να έχουν φτάσει σε ζωντανά ύδατα. Που σημαίνει ότι η καρδιά μας πρέπει να δέχεται το Λόγο του Θεού. Και έτσι έρχεται η πνευματική αύξηση. Οι προφήτες οικοδομούν την εκκλησία και παρηγορούν. Άλλους ευαγγελιστάς ευαγγελίζουν, φέρνουν το χαρμόσυνο άγγελμα στις ψυχές, το πιστεύουν και γίνεται σωτηρία, αδερφοί μου. Άλλους δε ποιμένας, ποιμένας είναι η λέξη τσοπάνιδες, ποιμένας, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος αφομοιάζει την εκκλησία του σαν πρόβατα, αδερφοί. Λέει τα πρόβατά μου, έτσι λέει, ακούνε τη φωνή μου. Έτσι αφομοιάζει την εκκλησία του, τις ψυχές των σωζωμένων, σαν πρόβατα. Γιατί παίρνει παράδειγμα το πρόβατο και δεν παίρνει παράδειγμα το κατσίκι ή το βόδι? Βάζει το πρόβατο μπροστά για πρότυπο, αδερφοί. Το πρόβατο είναι ένα ευλογημένο ζώο. Ένα υπάκουο, ένα ταπεινό ζώο. Αδερφοί μου, το πρόβατο δεν δαγκώνει. Για να σε δαγκώσει ένα πρόβατο θα πρέπει να έχει τρελαθεί. Να έχει βουλιάσει, έτσι τα λέμε εμείς. Δεν ξέρει τι κάνει.
Το πρόβατο, αδερφοί, το κεφάλι δεν το έχει ψηλά. Το πρόβατο, όταν περπατάει, το κεφάλι το έχει χαμηλά. Και τα πρόβατα, αδερφοί, πάνε όλα μαζί, να το ξέρετε. Προσέξτε. Το πρόβατο, άμα αποκοπεί από το κοπάδι, θα χαθεί. Και αυτό λέει πολλά, προσέξτε. Γιατί έρχεται πολλές φορές ο διάβολος, αδερφοί, και μας ψιθυρίζει, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ μέσα, ανάμεσά τους. Εκκλησία είναι αυτή, η εκκλησία του Χριστού είναι αυτή. Εσύ δεν κάνεις για εδώ, εσύ πάνε αλλού. Αυτή εδώ πέρα, προσευχή, λόγω Θεού, βάζουνε νόμο, ελέγχουνε, τι λέτε, αδερφοί. Γιατί να σκέφτομαι έτσι. Όχι, αδερφοί, τα πρόβατα τα εμένα ακούσε τη φωνή μου, λέει ο Κύριος, και με ακολουθούσε. Και ξένου φωνή δεν θέλουσε ακούσει. Και τα γνωρίζω αυτά, λέει ο Κύριος, με το όνομα. Προσέξτε, αδερφοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να μείνω μέσα στο κοπάδι του Κυρίου είναι σημαντικό. Όταν μείνω στο κοπάδι, τότε έρχεται διαπείμανση. Μακριά από το κοπάδι δεν έχω διαπείμανση. Κάποτε μου είχε μιλήσει ο Κύριος το βράδυ, αδερφοί, σε ύπνο, αλλά με φωνή όμως, προσέξτε. Ήταν μια ψυχή, ήταν πραγματικά γυναίκα, αλλά αντάρτησα όμως. Μιλάμε για πνεύμα ανταρσίας. Φοβερή ήταν. Φοβερή και τρομερή. Μπορεί να σου έλεγε ναι, ναι, αλλά από πίσω έκανε άλλα. Έλεγε άλλα, αδερφή μου. Και την ουθέτησα, λέω, σε παρακαλώ, γιατί μην το κάνεις αυτό. Δεν θα γίνει καλό σε σένα και στην οικογένειά σου. Μην τα βάζεις με τους αδερφούς και με την εκκλησία. Μην τα βάζεις. Και λυπήθηκα πραγματικά για αυτή την ψυχή και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Αλλά είναι ο Κύριος ο οποίος παρηγορώνει μας. Έρχεται τη νύχτα ο Κύριος και μου λέει, αδερφοί, αυτό το πρόβατο, μου λέει, δεν έχει πειμένα. Λέω, Κύριε, άντε μένα, εγώ δεν είμαι άξιος. Είμαι ανάξιος, όντως. Δεν το θέλω, ούτε το απαιτώ. Αλλά ό,τι έκαμε στη ζωή μου, εσύ το έκαμες. Αλλά εσένα, για να μου λες δεν έχει πειμένα, ούτε εσένα υπακούει. Εμένα πού να με ακούσει. Για να μου λέει ο Κύριος αυτό το πρόβατο δεν έχει πειμένα, σημαίνει, αδερφοί, ό,τι θέλει κάνει, όπου θέλει πάει, ό,τι θέλει λέει. Και σε εμάς έτσι είναι, αδερφοί. Τα πάντα είναι στην εξουσία μας, αλλά δεν μας συμφέρουν όλα όμως, αδερφοί. Αδερφοί, εάν μείνουμε στο θέλημα του Θεού, εάν μείνουμε στην πείνη του Χριστού, ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Πρώτα απ' όλα, από τον άνθρωπο αποστατεί η καρδιά από το Θεό. Όχι ο άνθρωπος με το σώμα. Η καρδιά αποστατεί. Η καρδιά φεύγει πρώτα. Σας φαίνεται απίστευτο? Αδερφοί μου, όλες οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται μέσα από την καρδιά μας. Είτε καλές, είτε κακές. Αυτά μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Εάν η καρδιά μου αποστατήσει από τον ζωντανό Θεό, αδερφοί, μπορεί να είμαι με το σώμα παρόν, αλλά ήδη είμαι φευγάτος. Ήδη. Ο Θεός δεν θέλει όμως να φύγουμε από τον ζωντανό Θεό, από το πρόσωπό Του. Εγώ θα φύγω από εδώ. Θα πάω αλλού. Αδερφοί, να μην είμαστε φυγάδες. Να μην είμαστε φυγάδες. Γιατί τους φυγάδες τους περιμένει. Κάποτε ένας αδερφός ήθελε να δραπετεύσει από το έργο του Θεού. Ωραίο παράδειγμα αυτό. Δεν μπορώ άλλο, Κύριε, θα φύγω από την εκκλησία, και του δίνει ο Κύριος έναν ύπνιο. Έφευγε από την πόλη που ήταν, και στον δρόμο τον περιμένανε ληστές για να τον σκοτώσουν. Είδε, το ύπνιο ήταν τόσο ζωντανό. Με το που ξύπνησε άλλαξε αμέσως γνώμη, αδερφή. Λέει, πού πάω εγώ, πού θέλω να πάω, λέει. Θα χάσω την ψυχή μου, θα χάσω τη ζωή μου, θα με σκοτώσει. Πού πάω εγώ. Αν πεις, αδερφέ, γιατί άμα φύγω από εδώ και πάω εδώ, δεν θα είναι καλύτερα. Αδερφή, κανείς δεν μας κρατάει με το ζόρι. Ή και ο Θεός ερχόμαστε, ή και ο Θεός γονατίζουμε στον Κύριο, ή και ο Θεός τον δοξάζουμε και πιστεύουμε με ανοιχτή καρδιά, ακούμε το λόγο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος θέλει την τελειοποίησή μας, αδερφή. Γίνεστε τέλειοι γιατί ο Πατήρας σας ουράνιος τέλειος είναι. Άγιοι γίνεστε γιατί ο Πατέρας σας ουράνιος Άγιος είναι. Και επανέρχομαι στα χρόνια της καυχήσεως. Περάσανε τόσα χρόνια, αδερφοί, και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα πει αγιασμός. Δεν το ξέρουμε τι θα πει αγιασμός. Άγιος σημαίνει καθαρός. Άγιος σημαίνει δίκαιος, αδερφοί μου.
Άγιος σημαίνει το να έχουμε τη φύση του Θεού στη ζωή μας. Το να μοιάζουμε τον Πατέρα τον ουράνιο. Όχι μόνο στα λόγια. Α, εγώ λέω το λόγο του Θεού, αλλά άμα με πιάσω τα νεύρα μου, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Το έχω ακούσει γι' αυτό. Γιατί, αδερφέ, γίνεσαι άλλος άνθρωπος? Άμα γίνομαι άλλος άνθρωπος ξαφνικά, σημαίνει ότι υπερισχύει ο παλιός ο άνθρωπος, ο παλιάνθρωπος. Δεν έχει πεθάνει ακόμα. Ζει και βασιλεύει. Κάποτε φιλοξενούσε μια οικογένεια και κάπως πάρκαρε στραβά εκεί κάτω στο παλιό σπίτι που μέναμε. Είχε κλείσει την είσοδο των διπλανών. Ευτυχώς, αδερφοί, το συνόδευσα μέχρι κάτω τον αδερφό. Όλα καλά, ευλογηθήκαμε αυτό το βράδυ. Με το που βγαίνουμε, πάει να μπει στα μάξι, βγαίνει ο γείτονας και βάζει κάτι φωνές. Γιατί πάρκαρες εδώ πέρα? Δεν μπορώ να βγω. Μπορείς να βγεις, του έλεγε ο αδερφός. Και εγώ το λέω, μπορείς να βγεις? Όχι, λέει, είναι επίφοβο, λέει, είναι πολύ στενά. Και φώναζε ο γείτονας εκεί, κοκκίνησε, αδερφή μου. Άρχισε και ο αδερφός να κοκκινίζει. Εκεί πέρα, αδερφή, καμιά φορά τα επιτρέπει αυτά ο Θεός για να φανεί η ηλικία, η πνευματική μας ηλικία. Και νευρίασε ο αδερφός και μου λέει, θα τον. Άνοιξε έτσι τα χέρια, έτοιμος για να τον πιάνω από το χέρι. Λέω, κάτσε καλά, του λέω, ηρέμησε, ησύχασε. Λέει, δεν τον ακούς, δεν τον βλέπεις, ας τον, αδερφέ. Αδερφή, η γλυκιά απόκριση καταπραίνει θυμό. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Άμα δεν γνωρίζουμε το λόγο του Θεού, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μας το υπενθυμίζει, προσέξτε. Όταν γνωρίζω το λόγο του Θεού, είμαι μαθητευμένος και καταρτισμένος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή για να με γλιτώσει από ταλαιπωρίες και περιπέτειες. Μου υπενθυμίζει το λόγο του Θεού. Ακούτε, αδερφοί? Και πήγαινα στο Φερσά να πάω παγκετάκια μια μέρα, με το που ανοίγει το ασανσέρ, ο Γιώχαν εκεί πέρα ήταν εκνευρισμένος τόσο, είχε πολύ φόντο η δουλειά. Τι θες εσύ εδώ πέρα, μου λέει. Εσύ μου έλειπες τώρα, και φώναζε. Αδερφοί μου, φώναζε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου υπενθυμίζει, η γλυκιά απόκριση καταπραίνει θυμό. Λέω, ώρα τώρα να το κάνεις πράξη αυτό το εδάφιο, για να δούμε θα πιάσει. Και του μίλησα πολύ άπαλα, αδερφοί. Πολύ ήρεμα. Τον άφησα να πει εκεί πέρα να ξεφωνήσει, φώναξε εκεί πέρα. Του λέω, συγγνώμη, αλλά και εγώ πρέπει να πάω τα παγκετάκια μου πάνω, τον είπα. Λέει, δεν έπρεπε να έρθεις τώρα άλλη ώρα? Μα δεν ξέρω εγώ πότε έχεις δουλειά, τον είπα. Και σιγά σιγά κατέβαινε η φωνή του, ο τόνος του, αδερφή. Άμα και εγώ άνοιγα το στόμα όπως το κάναμε παλιά, αδερφή, άσε που μου ήρθε και ένας διαλογισμός αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές, αδερφή, κάνουμε αυτά που έρχονται στη σκέψη μας. Λάθος. Ξέρετε τι σκέψη μου ήρθε, αδερφή? Έμπα μέσα, κλείσει την πόρτα, κλείσει το διακόπτη στη μέση. Και 5x5 ήταν το ασανσέρ. Ήταν μεγάλο ασανσέρ αυτό εκεί πέρα στο Φερζάν, αν δεν κάνω λάθος, ή 4x5. Και κάνω το ρίγκ εκεί πέρα για ένα γύρο και τελείωσε η υπόθεση. Αυτός είναι ο διάβολος, ε. Σκέψη. Έρχονται τέτοιες σκέψεις. Άκου να μου τι βγει εμένα αυτός. Δεν πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε έτσι, αδερφοί. Ξέρετε, εάν σκεφτόμαστε έτσι, είμαστε ακόμα στην παλιά τη ζωή. Είμαστε στον κόσμο μας, αδερφοί. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τίποτα. Δηλαδή τι, να το άνοιγα τη μύτη και τι θα γινότανε? Τι θα κέρδιζα, αδερφοί? Να θα λέγανε αυτός, γιατί μας έχουν βγάλει και παρατσούκλα. Λένε, αυτός είναι πρέδικα, λέγανε. Αυτός είναι Απόστολος, αυτός μιλάει. Θα λέγανε ο Απόστολος και ο πρέδικα καμιά φορά, άμα το πιάσει τα νεύρα, σπάει και καμιά μύτη, βουλών και κανένα μάτι, έτσι. Πού πάει η ομολογία για τον Ιησού Χριστό μετά? Κι άμα υψώνω τη φωνή μου και με ακούει όλη η γειτονιά, πού πάει η ομολογία μου για τον Ιησού Χριστό μετά? Κι άμα τα παιδιά με εκνευρίζουν τόσο και εγώ βάζω τις φωνές, οι γείτονες τι σκέφτονται για μένα? Πρέπει να αναρωτηθούμε, αδερφοί, ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Να μην ζητάμε το δικό μας συμφέρον, να ξεσπάσω εγώ. Καμιά φορά λέμε, γιατί να ξεσπάσεις, αδερφέ? Γιατί να ξεσπάσεις τον άντρα σου, αδερφή, και στα παιδιά σου, και εσύ, αδερφή, γιατί να ξεσπάσεις τη γυναίκα σου? Θες να ξεσπάσεις, πάρε φόρα και δώσε μια κουτουλά στον τοίχο για να ησυχάσεις άμα θες να ξεσπάσεις. Θα σ' αρέσει? Γιατί ξεσπάς τους άλλους? Γιατί δηλαδή? Τι είναι υποζύγιο άλλος? Να το πω έτσι στα ελληνικά, να το καταλάβω τι είναι υποζύγιο. Γαϊδούρι είναι δηλαδή? Να το φορτώνεις εσύ? Να το στεναχωρείς εσύ? Έχω τα νεύρα μου.
Και το έχω ακούσει. Πιες ξύδι, λέει ο γαμάκης τα νεύρα σου. Ξυδάκι, λίγο ξυδάκι. Πιες ένα ποτηράκι να δεις τι ωραία είναι. Θα ησυχάσεις. Αδερφοί, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται ποτέ τη δικαιοσύνη του Θεού. Καθερεί. Εξοντώνει. Αρκετοί γονείς διώξαν έτσι τα παιδιά τους, αδερφοί. Γιατί ήταν ελλειπής σοφίας, ελλειπής αγάπης. Και την πληρώνουν τα παιδιά μετά. Γιατί δεν τα βρίσκει ο μπαμπάς με τη μαμά. Τι να κάνει το παιδί, αδερφέ. Άμα εγώ με τη γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ φωνάζω και μάλλον το παιδί τι περιμένω να κάνει. Να γίνει Άγιο, να έρθει στην εκκλησία. Εύκολο είναι. Αδερφοί, εμείς οι γονείς είμαστε το παράδειγμα για τα παιδιά μας. Το πρώτο παράδειγμα για τα παιδιά μας. Το πρώτο. Όχι ο γείτονας, δεν είναι ο γείτονας το παράδειγμα. Οι γονείς. Και θα πρέπει να κλάψουμε για τα παιδιά μας και για τους εαυτούς μας, αδερφοί. Να ξέρετε κάτι, εξαιτίας μας μπορεί να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, αλλά και εξαιτίας μας μπορεί να βλασφημηθεί το όνομα του Κυρίου. Και εξαιτίας μας μπορούν να πάνε άνθρωποι στην απώλεια. Γιατί δεν μάθαμε ακόμα να οικοδομούμε, αλλά καθερούμε με την ασοφία μας. Με την αγένειά μας, γιατί δεν έχουμε βγαίνει, αδερφοί. Αδερφοί μου, αυτές οι διακονίες περισσότερο δίνονται σε προϊστώτες αδερφούς. Να το ξέρετε. Σε πρεσβυτέρους. Και όλοι αυτοί εδώ πέρα ονομάζονται πρεσβύτεροι. Όλοι. Είτε απόστολος είναι, είτε διδάσκαλος, είτε ποιμένας, είτε ευαγγελιστής, είτε προφήτης. Αδερφοί μου, είναι στην κατηγορία των πρεσβυτέρων. Αλλά αυτοί πρέπει να έχουν και τα προσόντα των πρεσβυτέρων. Να είναι μια γυναικός ανήρ, να έχουν τα παιδιά αδερφοί πιστά ή υποτεταγμένα. Έτσι, αυτό τώρα θέλω να σας πω. Εδώ λέει προς την τελειοποίηση των Αγίων δίνει ο Θεός και τους ποιμένας και τους διδασκάλους και τις υπόλοιπες διακονίες. Γιατί ακόμα δεν έχουμε τελειοποιηθεί, αδερφοί. Δεν είναι να τα μάθω απ' έξω. Ξέρω κάποιον αδερφό, ρωτάει πάντα, μαθαίνει. Μαθαίνει και ποτέ δεν μαθαίνει. Α, τώρα το έμαθα αυτό, λέει. Πώς το έμαθες? Πού είσαι τώρα, τι κάνεις, αδερφέ? Το έμαθα και αυτό, λέει. Τι έμαθες, αδερφέ? Τι έμαθες? Όποιος νομίζει ότι ξέρει τι, δεν ξέρει τίποτα. Όποιος νομίζει ότι ήσταται, ας προσέξει, μην πέσει. Αδερφοί, ο δρόμος έχει και συνέχεια, προσέξτε. Μπήκαμε από τη στενή και τεθλιμμένη οδό, μπήκαμε μέσα από την πύλη, αλλά τώρα έχει πορεία μπροστά μας. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας, αδερφοί, πρέπει πάντοτε να παίρνουμε και εφόδια μαζί. Πρέπει να λαφυραγωγούμε, να έχουμε εφόδια. Πώς θα φτάσω στο τέρμα χωρίς εφόδια? Οι πέντε μωρές Παρθένες τι, δεν είχαν λάδι, δεν είχαν αγγείο. Δώστε και εσύ μας λαδάκι, πάνε στις φρόνιμες. Λαδάκι να σας δώσουμε. Φοβόμαστε, λέει, άμα σας δώσουμε εσάς, δεν θα φτάσει ούτε για εσάς και αυτό που μας έχει μείνει δεν θα φτάσει και για μας. Δηλαδή θέλετε να μας κρατήσετε πίσω? Δηλαδή επειδή εσείς δεν μεριμνήσατε για την αιώνια ζωή, για το μέλλον, πρέπει και εμείς να μείνουμε πίσω? Όχι δα. Ο καθένας θα μεριμνήσει για τον εαυτό του πρώτα, αδερφέ. Μην μεριμνάς για τους άλλους. Τον εαυτό σου πρώτα, αδερφέ. Αδερφή μου, τον εαυτό σου. Και μετά τους άλλους. Γιατί η σωτηρία είναι προσωπική, είναι ατομική. Βεβαίως, μεταδίδεται, αδερφοί, και στους πλησίων μας. Από την υπομονή, από την αγάπη. Έτσι μπορεί εύκολα να πιστέψει ο πλησίων μας. Αλλά εάν η συμπεριφορά μας δεν είναι άψογη, αδερφοί, δεν μπορεί ο πλησίων μας να πιστέψει. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να αναρωτηθώ και να ρωτήσω το Θεό, Κύριε, δείξε μου με το δάχτυλο πού, τι. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Τι κίνηση πρέπει να κάνω για να γίνει αυτό? Το οποίο εσύ θέλεις να γίνει, όχι αυτό το οποίο εγώ θέλω. Γιατί αυτό το οποίο θέλει ο Θεός είναι, αδερφοί, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί να μην σωθεί η γενιά μας, αδερφοί μου? Ο Νόε δεν σώθηκε με τα παιδιά του και με τις νύφες του? Ναι, ναι. Τον Λότ δεν το σπλαγνίστηκε ο Κύριος? Ήθελε ακόμα και τους μελλοντικούς γαμπρούς να τους βγάλουν έξω και αυτοί δεν θέλανε, εντάξει. Δεν θέλει ο Θεός να σωθεί ο άνθρωπος, θέλει ο Θεός το θάνατο του αμαρτωλού. Αλλά όχι, να επιστρέψει ο άνθρωπος από τις βουλές αυτού, από τις αμαρτίες αυτού για να ζήσει. Αδερφοί, κινδυνεύουμε ακόμα
Και όταν έχουμε λάβει την αιώνια ζωή και όταν έχουμε αναγεννηθεί και όταν έχουμε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, άμα αδερφοί περιπατούμε ατάκτως, δεν ακούμε, δεν υπακούμε, στο Λόγο του Θεού δεν υποτασσόμαστε, τι νομίζουμε αδερφοί, κατά αυτόν τον τρόπο ευαρεστούμε τον Θεό? Μη γέννητο. Αδερφοί, θα πειθαρχήσουμε στον Κύριο πρώτα, μάλλον παρά στους ανθρώπους. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος μπορεί να σου πω τη γνώμη μου ή εσύ να μπεις τη γνώμη σου. Και μαλώνουν οι άνθρωποι για να υπερισχύσει η γνώμη τους. Αδερφοί, τι λέει ο Κύριος όμως? Καλή η γνώμη μου, καλή η γνώμη σου. Καλή η γνώμη του Αχιτόβελ, καλή η γνώμη του Χουσέη. Η σύμβουλη του Δαβίδ, έτσι. Καλές οι γνώμες. Αλλά ο Θεός τι λέει, ο Θεός τι θέλει? Καλές οι συμβουλές. Συμφωνούν με το Λόγο του Θεού όμως? Με τελειοποιούνε, αδερφοί? Με οικοδομούνε? Γι' αυτό, αυτό λέει εδώ πέρα, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Οικοδομή σημαίνει αύξηση, αδερφοί. Εωσού καταντήσουμε πάντες, μέχρι λέει να καταντήσουμε όλη την ενότητα της πίστεως, να πιστεύουμε πάντες το αυτό, να φρονούμε πάντες το αυτό, να μην λέγει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως θέλει. Εγώ, αδερφέ, έτσι το βλέπω και έτσι θα το κάνω. Αυτό, αδερφοί, γίνεται διάσπαση στην καρδιά του ανθρώπου, αδερφοί, και αποχωρισμός. Εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Επιγνώσεως, να γνωρίσουμε πραγματικά ποιος είναι ο Χριστός, αδερφοί. Τι έκανε ο Χριστός για μας? Εις άντρα τέλειον, και ακούω καμιά φορά λένε τέλειοι στον ουρανό θα γίνουμε. Όχι, τέλειοι θα μπουν στον ουρανό. Προσέξτε. Στον ουρανό δεν θα γίνει αυτό το έργο της τελειοποίησεως. Να μην μας κλαίει η καρδιά μας, αδερφοί, η τελειοποίηση γίνεται εδώ πέρα. Οι πέτρες του ναού του Σολομώντος, αδερφοί, ετοιμαστήκανε στο Ταμάρι. Αριθμηθήκανε στο Ταμάρι. Και οικοδομηθήκανε με αριθμούς και αθόρυβα, χωρίς να ακούγεται σφύρα. Ούτε να μπει κοπίδι. Εκεί τις κάνανε. Και μας ο Κύριος εδώ στη γη μας τελειοποιεί, γιατί είμαστε άνθρωποι με σώμα και είμαστε χώμα, για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Άμα δεν θέλω από εδώ και τώρα την τελειοποίηση, δεν θα πω στη Βασιλεία των Ουρανών. Άμα δεν μάθω από τώρα να απορρίπτω το κακό και να εκλέγω τα καθό, πώς θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών? Όχι, αδερφοί, τώρα γίνεται η τελειοποίηση. Και την κάνει το Πνεύμα το Άγιο με το Λόγο του Θεού, αδερφοί μου. Και το λέει, για να μην είμαι θα πλέον νήπιοι, μην είμαστε μικρά παιδιά. Νήπια είναι τα μικρά τα παιδιά. Άμα δείτε τα μικρά τα παιδιά, και έχουμε αρκετά, άμα τα μολύξεις, γίνεται το σώσεν. Αλληλοτσιουγκρούνται, φωνάζουν, κλαίνε το ένα, το άλλο, που σημαίνει ότι δεν ξέρουν τι θέλουν, δεν ξέρουν τι κάνουν και γκρινιάζουν. Έτσι και ο χριστιανός όταν μένει νήπιος, αδερφοί. Γκρίνια, μουρμούρα. Αδερφοί, έτσι είναι. Άμα θέλετε προσέξτε το να δείτε. Άμα δεις έναν αδερφό όλο να κλαίει, να μουρμουρίζει, να όλο παράπονα να κάνει, να καταλάβεις, αδερφό, ότι θέλει πιπερό, μπουκαλάκι, για να μεγαλώσει ακόμα. Ένας που έχει ηλικία, αδερφοί, ούτε μουρμουρίζει ούτε γκρινιάζει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει που είναι η τροφή, ξέρει που είναι το νερό, ξέρει που είναι η ανάπαυση, το ξέρει. Αλλά όταν είμαστε νήπιοι, γκρίνια, μουρμούρα, αδερφοί, κακομοιριά, και περιμένουμε να μας τα κάνουν όλα οι άλλοι και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και ό,τι συμβαίνει φταίνει οι άλλοι. Αποδίνουν τις ευθύνες αλλού. Τα νήπια είναι αυτά. Αλλά ένας που έχει ηλικία, αδερφοί, πρώτα ελέγχει και πιάνει τον εαυτό του και λέει, Κύριε, εγώ φταίω. Εγώ. Και μπορεί να ταπεινωθεί και στον αδερφό του και στην αδερφή του. Και αν δεν φταίει ακόμα, ζητάει συγγνώμη, αδερφή, ο αδερφός που έχει πνευματική ηλικία. Ο αδερφός που δεν έχει πνευματική ηλικία θέλει να του φιλήσει τα πόδια και πάλι δεν θα σε συγχωρέσει. Θα στο κρατά εδώ. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Δεν μπορώ να τη συγχωρέσω. Γιατί, αδερφέ μου? Γιατί, αδερφή μου, τόσα σου συγχώρεσε ο Θεός, τόσα έκανε για σένα και για μένα. Πήρε το θάνατο από μέσα μας, από πάνω μας. Μας έκανε νέα κτίσματα, όλες τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε. Βλάσφημοι, και τι δεν κάναμε στη ζωή μας, τι να πούμε, κλέφτες, ψεύτες, καλά το ψέμα. Και τι άλλο να πω, αδερφοί.
πόρνη, μοιχή, δεν μας τα συγχώρεσαι όλα. Εμείς γιατί δεν συγχωρούμε? Να μην έχουμε παράπονο ο ένας αντί την ως, αδερφοί. Αλλά να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, καθώς ο Θεός συγχώρεσε εμάς. Δόξα στον Κύριο. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Για να μην μεθαπλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας. Να μας πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει και να μας λέει ό,τι θέλει και να μας πλανάει όπως θέλει, αδερφοί. Όχι. Δεν πρέπει έτσι. Όταν είμαστε νήπιοι, αδερφοί, ό,τι ακούμε, λέμε ναι, έτσι είναι. Όχι, αδερφέ, δεν είναι απαραίτητο να λέω σε όλα ναι. Να μάθουμε να λέμε και όχι. Δεν είναι έτσι, αδερφέ. Εγώ έτσι το άκουσα. Διάβασα ένα βιβλίο, αδερφέ, που λένε ότι η γλώσσα ήταν για τότε, το Πνεύμα το Άγιο ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Τι λες, λέω. Και πού το λέει αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν για τότε? Ότι τα χαρίσματα ήταν για τότε. Εκεί τα αποδίδουν, αδερφοί. Επειδή δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να τα ζητήσουν από τον Θεό να τα λάβουν, ήταν για τότε. Εκεί η σωτηρία ήταν μόνο για τότε. Ήταν για τότε, αδερφοί. Ό,τι ήταν για τότε είναι και για τώρα. Ο Λόγος του Θεού δεν αναιρείται από κανέναν. Ούτε ένα γιώτατε μια κεραία δεν θα πέσει μέχρι να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Και η Καινή Διαθήκη, αδερφοί, είναι πολύ σοβαρή, γιατί είναι σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, είναι έτοιμη προς αφανισμό, αλλά η Καινή Διαθήκη, αδερφοί, είναι στην άνθησή της τώρα. Προσέξτε. Αναγεννά και σώζει ψυχές ο Κύριος. Και από εδώ καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε ότι ενεργεί ο Θεός, αδερφοί μου. Ενεργεί ο Θεός. Σώζει ο Θεός ψυχές ανθρώπων. Μας έσωσε ο Κύριος, αδερφοί. Ανήκουμε σε αυτόν ο οποίος πέθανε και μας αγόρασε. Δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Δούλοι ανθρώπων δεν θα γίνουμε. Να αγωνιστούμε να γίνουμε δούλοι και υπηρέτες του Θεού, αδερφοί. Δούλοι και υπηρέτες των αδερφών. Καλό είναι αυτό, αδερφοί μου. Γιατί λέει ο Κύριος, αδερφοί, όπου είμαι εγώ, εκεί θέλεστε ο υπηρέτης ο εμός. Ο δικός μου υπηρέτης θα είναι εκεί που είμαι εγώ. Και όποιος λέει υπηρετεί εμέ, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Θα έχει τιμή από τον ίδιο τον πατέρα τον ουράνιο, όποιος υπηρετεί τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, που είναι η κεφαλή, δεν είναι μόνο, αλλά είναι και το σώμα του, που είναι η εκκλησία του. Όταν πούσε αυτή η εκκλησία είναι η εκκλησία του Χριστού, πρώην αμαρτωλοί ήμασταν όλοι, αδερφοί. Δικαιωθήκαμε δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Μας έκανε ο Κύριος νέα κτίσματα, αλλά τώρα ο Θεός θέλει την αύξησή μας. Να έχουμε διάκριση, να έχουμε όραση. Τα αισθητήρια όργανα μας να είναι γυμνασμένα, να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το τέλειο και βάρεστο, αδερφοί. Πώς μας θέλει ο Θεός, πώς θα αρέσουμε στον Κύριο πρώτα, στον ημφίο μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, πώς μας θέλει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε για να αρέσουμε στον Κύριο. Και τι κάνει μια αραβωνιαστική, αδερφή, για να αρέσει τον αραβωνιαστικό της, ε? Εντάξει, μα δεν θέλω να πω τι κάνω στον κόσμο σήμερα. Δίνονται έξαλα για να αρέσουν στον αραβωνιαστικό τους. Αδερφοί, βάφονται από το κεφάλι μέχρι τα νύχια κάτω για να αρέσουν στον αραβωνιαστικό τους. Αδερφοί, η νύφη του Χριστού είναι σεμνή και ταπεινή. Μια τώρα που το έφερε η κουβέντα, που ήρθε ο λόγος, θέλω να παρακαλέσω τις αδερφές να δίνονται σεμνά. Όχι μόνο στην εκκλησία. Ακόμα και στα σπίτια σας και όταν βγαίνετε έξω. Σας παρακαλώ. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ομολογία, αδερφοί, προς τους έξω. Άμα μας δούνε ότι δεν είμαστε, αδερφοί μου, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού. Κάποτε μια αδερφή ήρθε έξω να μοιράσει φυλάδια μαζί μας. Έχει χρόνια στη Χαλιβρόν. Στον δρόμο ήταν δύο ιεροκήρυκες που κηρύτταν στον δρόμο από πόλη σε πόλη. Ο ένας από αυτούς είχε μια μουσάδα. Έρχεται η αδερφή εκεί πέρα με μια φούστα πάνω από το γόνα. Κάτι κόκκινα χείλη σαν τα φρένα των αυτοκινήτων. Όταν πατάς φρένα πως κοκκινίζει, κατακόκκινη. Με το που την είδε ο αδερφός εκεί πέρα να μοιράζει φυλάδια. Κρα. Της λέει, αδερφή, σταμάτα να μοιράζει. Γιατί, αδερφέ, του λέει. Πώς είσαι έτσι, της λέει, αδερφή. Πώς είμαι, αδερφέ. Τι είναι αυτά, της λέει. Βλέπεις εκεί πέρα αμέσως, ξέρω εγώ, έβγαλε τέμπο εδώ στο πάρτο, πασαλήφθηκε σε όλο το πρόσωπο, έγινε εκεί, αδερφή.
Τέλος πάντων, αδερφή, όλο το χρώμα που είχε εδώ πέρα έπρεπε να τη το πει ο αδερφός, αδερφή. Ότι δεν πρέπει να φορέσεις μίνι φούστα ή δεν πρέπει να βάφεις τα χείλη σου ή να βάφεις τα νύχια σου. Έπρεπε να τη το πει ο αδερφός. Εδώ ο λόγος του Θεού λέει ότι όλες στις πάντες είστε θεοδίδακτοι. Τι διδάσκομαι τόσα χρόνια. Έτσι με θέλει ο Θεός. Έξαλλα να ντύνομαι, προκλητικά να ντύνομαι. Όχι, αδερφή. Δηλαδή, μια έξαλλη εκκλησία θα πάρει ο Χριστός. Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, αδερφή. Το ξέρετε. Δεν θα πάρει μια έξαλλη εκκλησία. Όχι. Θα πάρει μια αγία, μια καθαρή εκκλησία, μια ταπεινή εκκλησία. Δεν θα έχει κοιλίδα, ερητήτα, τίποτα το μιένον. Γι' αυτό, αδερφή, όχι μόνο η ενδυμασία μας και η συμπεριφορά μας θα πρέπει να είναι κατά το θέλημα του Θεού. Αν πεις, αδερφέ, νόμο βάζουμε, είμαστε στη χάρη, το ξέρουμε καλά, αδερφή, ότι είμαστε στη χάρη. Αλλά μην το παίρνουμε για πρόφαση ότι είναι νόμος. Δεν είναι νόμος, είναι χάρη. Αλλά γιατί λείπει υπακοή πολλές φορές μέσα από την καρδιά μας, δεν υπακούμε, δεν θέλουμε, αδερφή. Και σας διαβάσω κάτι τώρα για το θέμα της υπακοής και να τελειώσω γιατί πέρασε ο χρόνος. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, αδερφή. Μετά έχουμε και ερωτήσεις απαντήσεις. Άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά, μπορούμε να τα δούμε από το λόγο του Θεού. Λέει κάτι για το να πειθόμαστε και να υπακούμε στην προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1069, είναι δύο εδάφια, αδερφοί. Ακούστε τι λέει. Στο ΙΓ κεφάλαιο, το 7 εδάφιο και το 17. Λέει: ενθυμίστε τους προεστώτας σας ή την εσελάλησαν προς εσάς το λόγο του Θεού. Λέει: τον οποίον μιμήστε την πίστη. Να τους μιμήσετε την πίστη, έχοντες πρόθαλμον το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Να μιμήσετε την πίστη τους και να σκέφτεστε πάντα, αδερφοί, το αποτέλεσμα του πολιτεύματος σημαίνει τη ζωή τους, του περιπατήματός τους, τη συμπεριφορά τους. Αυτό θέλει να πει, αδερφοί μου. Και στο 17 λέει, πείθεστε εις τους προεστώτας σας. Αδερφοί, σε ένα κεφάλαιο το λέει δύο φορές. Άρα το Πνεύμα το Άγιο έβλεπε απήθεια στην εκκλησία αυτή. Ε. Πείθεστε στους προεστώτας σας και υπακούετε. Διότι αυτοί αγρυπνούς υπέρ των ψυχών σας. Ως μέλλοντες να αποδώσουν συλλόγων. Διανακάμνωση τούτο μεταχαράς και μη στενάζοντες διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Λέει πείθεστε. Δηλαδή μην αντιλέγετε, μην τα βάζετε μαζί τους, ακούστε αυτά που σας λένε, λέει. Διότι αυτοί αγρυπνούσαν για τις ψυχές σας, δηλαδή προσεύχονται για σας και μεριμνάνε για σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν συλλόγο. Δηλαδή τι, αδερφοί, θα δώσουν λόγο στον Κύριο, αδερφοί. Περισσότερο, εδώ λέει, συγγνώμη, διανακάμωση τούτο μεταχαράς και μη στενάζοντες διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Δηλαδή προτιμάμε να έρθουμε σε ρήξη με τους προεστώτες, προτιμάμε να έρθω σε ρήξη παρά να κάνω αυτό που με νοθετούν και μου λένε. Δεν σας συμφέρει, λέει. Δεν με συμφέρει, αδερφέ, να το κάνω. Και λέει και κάτι άλλο και τελειώνω, πρέπει να είναι στην Αλφα Θεσσαλονικής κάτι παρόμοιο. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό. Αλφα Θεσσαλονικής. Αλφα. Ναι. Είναι στο 5ο κεφάλαιο, το εδάφιο 12. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος το γράφει δια Πνεύματος Αγίου, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζονται μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας. Μην τους κακολογείτε. Μην τους κακοφημίζετε. Μην δέχεστε κατηγορίες, αδερφοί. Και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, λέει. Προσέξτε. Και σας νουθετούσι. Δηλαδή σας συμβουλεύουνε. Και σας λένε τι είναι αλήθεια, τι είναι σωστό. Τι πρέπει να κάνετε. Πώς πρέπει να το κάνετε. Γιατί όμως, αδερφοί. Γιατί αυτοί οι προεστώτες, αδερφέ μου και αδερφοί, πιστέψαν πριν από σένα. Είναι πιο εμπειροί, αδερφοί μου. Το ξέρεις τον Κύριό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Άμα δεν πείθομαι,
Αδερφοί, ούτε ο Θεός μπορεί να με πείσει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αδερφοί, ας βάλουμε τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, και θα ελέγξουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας. Όχι τον αδερφό μας, όχι την αδερφή μας, αλλά τον εαυτό μας. Γιατί όλοι εμείς, θα δώσουμε λόγο στον Κύριο. Το τι πράξαμε με τα σώματά μας, σίγουρα. Και το τι κάναμε στη ζωή μας. Αδερφοί, δεν μας συμφέρει να πειθούμε στο Λόγο του Θεού. Δεν μας συμφέρει να αντιστεκόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, γιατί σύντομα τα αποτελέσματα θα φανούνε. Πολύ σύντομα, για τον καθένα από εμάς, προσέξτε. Και σύντομα θα φανεί η προκοπή του κάθε κάστου, από τον καθένα από εμάς. Οποιοςδήποτε και να είναι αυτός, αδερφοί. Δεν λέω εσάς, λέω εμάς, όλους. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, είναι δίκαιος, είναι Άγιος. Σε όλα και για όλα, προσέξτε. Και δεν προσωποληπτεί για κανέναν. Για κανέναν, αδερφοί. Εδώ τον Υιό το Μονογενή δεν λυπήθηκε, αδερφοί, και τον έδωσε για χάρη μας. Τον Υιό το Μονογενή, ο Κύριος. Αδερφοί, έτσι φάνηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι αποκαλύφθηκε η δικαιοσύνη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους. Δεν εφίστηλε, δεν λυπήθηκε, λέει, τον Υιό του. Γιατί ο Θεός ήξερε ότι χωρίς να γίνει αυτή η θυσία δεν θα υπήρχε σωτηρία για κανέναν. Όλοι ήμασταν για την απώλεια, αδερφοί. Όλοι. Όλοι. Τώρα είμαστε στη ζωή, αδερφοί, και θα μείνουμε στη ζωή. Ο θάνατος δεν αγγίζει μας τώρα, όσο μένουμε στον Κύριο και είμαστε πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά εάν απομακρυνθούμε από τον Κύριο, εάν θλίβουμε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, με τη συμπεριφορά μας, με τα λεγόμενά μας, με τις σκέψεις μας, με αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, θα φανεί η προκοπή μας μέσα στην πορεία. Και να ξέρετε, τίποτα δεν μένει κρυφό. Τα πάντα ο Θεός θα τα φέρει στο φως. Τα πάντα, τα πάντα. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Εγώ θα τον εμποδίσω, εσύ, αδερφέ. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί, θα κάνει το δίκαιο για τον καθένα από εμάς. Εμείς είμαστε πολλές φορές άδικοι. Ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, να μας δικαιώσει, να μας κάνει δίκαιος, πιο δίκαιος ακόμα, γιατί πλησιάζει ο καιρός ελευθερός του. Και πιο άγιος ακόμα. Γιατί αλλιώς δεν θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός να μας τελειοποιήσει, αδερφοί, μέσα την καρδιά μας, την ψυχή μας και τη διάνοιά μας. Αμήν.